Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες κατέληξαν σε αποφάσεις σχετικά με τον χρόνο πραγματοποίησης της τρίτης δόσης του εμβολίου κατά του COVID-19 αλλά και για την ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Συγκεκριμένα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε: «Θα εγγυηθούμε πως θα υπάρξει κοινή προσέγγιση ως προς τις αναμνηστικές δόσεις και την χρονική διάρκεια της εγκυρότητας του πιστοποιητικού. Οι αναμνηστικές δόσεις συστήνεται να χορηγούνται το αργότερο 6 μήνες μετά τον πλήρη εμβολιασμό, ενώ το πιστοποιητικό θα περιμένει έγκυρο για περίοδο χάριτος 3 μηνών πέραν αυτού». Τα συμβόλαια για την προμήθεια εμβολίων προβλέπουν ότι οι εταιρείες θα αναπτύξουν προσαρμοσμένα εμβόλια αν του ζητηθεί εντός 100 ημερών.